Από τότε οι λεφτά όλα που γίνονταν. Αυτή είναι η μηδενίτσα μας. Από πολύ παλιά, έτσι. Ήρθε από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες και μέρος. Ακόμα. Από την Θράκη. Θράκη. Από την Ανατολική Θράκη, ναι, ναι. Ήρθανε από τις 40 εκκλησίες από πάνω από εκεί οι παππούδες, ναι, ναι, ναι. Και μείνανε αυτά και ακόμα τα συνεχίζουμε την παράδοση. Και να συνεχιστεί, διότι η παράδοση είναι η ιστορία μας και η ιστορία δεν διαγράφεται. Και να πάμε να δούμε εκεί, τώρα μια κυρία είχε φτιάξει αυτό το πάρα πολύ ωραίο ελαφρύ γλυκό με σκέτο φύλλο. Είναι η σιροπιαστή εδώ πίτα. Η κυρία που το έφτιαξε. Έλα γλυκιά μου Ευαγγελία. Έλα κοπέλα μου να μας πεις για αυτό το υπέροχο γλυκό. Λέγομαι Ευαγγελία Εγγονίδου. Είναι πολύ παραδοσιακό γλυκό. Είναι φύλλο και σιρόπι. Δηλαδή είναι δίαιτες. Από ποια περιοχή δηλαδή παραδοσιακό. Θρακιώτικο είναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ. Σε ποιες περιπτώσεις το φτύχνε η γιαγιά. Η γιαγιά όταν ήταν ελεχόνες, όταν ερχόταν κάποιος σε επίσκεψη γρήγορα και είναι ελαφρύ, δίαιτες και νόστιμο. Όταν ήταν θυμωμένος ο παππούς, τι φαγητό ή τι γλυκό τον κάνανε. Τα έκρυβε τότε στα ντουλάπια και στα φανάρια. Το παππού δεν τον θυμάμαι, τη γιαγιά τη θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ νοικοκυρά, τέλεια σε όλα. Και από εκεί πήρα πάρα πολλά πράγματα από τη μαμά και από τη γιαγιά. Στου Σαλονίκη το τσαρσί, δολγέρι μα δολγεράκι μου. Θύμιο, δεν ξέρεις τι είναι το Καζάντιμπι. Έχω ακουστά για το Καζάντιμπι και μάλιστα ξέρω ότι είναι από χώρα της Ανατολής. Λοιπόν, να σου πω, το Καζάντιμπι σημαίνει καμένος ο πάτος του καζανιού. Όταν το τρώμε, ξέρω ότι έχει εκείνο και το καμένο. Το καμένο. Αλλά γιατί όμως γίνεται έτσι, δεν μπορούσα να πέρα καταλάβω. Από αυτό που γίνεται έτσι, εγώ να σου πω η ονομασία του. Είναι ας πούμε το καζάνι να μαυρίσει από κάτω πάτος, να καεί για να βγει αυτό το λίγο πικρό γλυκό.
που θα κάνει με βουβαλίσιο γάλα που γίνεται εδώ στα Χρυσοχόραφα το παραδοσιακό Καζάντιμπι. Ίσως αυτό κάνει τη διαφορά κιόλας το Καζάντιμπι. Αυτή η γεύση λοιπόν. Η καμένη γεύση, Επειδή καίγεται η ζάχαρη, κυρία Στέλλα, έτσι. Καίγεται η ζάχαρη, όπως μας λέει η κυρία Βαγγίλη. Πάτος του καζανιού, καζάνι. Το καζάνι. Οπότε έρχεται καζάν ντιμπί. Ντιμπί μαύρο. Το μαύρο. Α, τότε βγάλαμε λοιπόν το συμπέρασμα. Καζάνι, το καζάνι, το καμένο λοιπόν, ντιμπί, που είναι το μαύρο. Καμένο. Πολύ ωραία να το. Είναι ένα σπάνιο, να το γνωρίσουν οι φίλοι μας και προήρθε, όπως είπες, από τις ανατολικές χώρες. Τώρα, το έφεραν οι πρόσφυγες. Βασικά με τα πολλά ζώα που είχαν πάρα πολλά. Πολύ γάλα και έφτιαχναν πολλά και διάφορα. Πολλές συνταγές. Πάρα πολλές συνταγές. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι καθαρά ελληνικό. Και απλώς, ας πούμε, λόγω ότι ζούσαν στην Τουρκία μέσα, το έλεγαν καζάντι. Γιατί το καζάνι είναι καζάνι. Για την ονομασία. Ακριβώς αυτό. Γιατί πρέπει να πούμε ότι πολλά πήραν οι ξένοι από εμάς και όχι εμείς από αυτούς, αλλά απλούστατα επειδή λόγω της τουρκοκρατίας μιλούσαμε τόσα χρόνια αυτή τη γλώσσα και έμειναν αυτές οι ονομασίες. Εγώ να πω κάτι άλλο. Δώσαμε το φως του πολιτισμού στον κόσμο, κρατήσαμε τη λάμπα. Και να πω και κάτι άλλο, όταν πολλές φορές ακούμε έτσι ανατολίτικη μουσική, να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει ανατολίτικη μουσική, αλλά βυζαντινή μουσική που την έχουν υιοθετήσει αυτοί οι λαοί και την βάλουν για δική τους. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Βυζαντινή μουσική. Εδώ Θήμιο όμως έχουμε και τα Πισία, τα Ποντιακά. Τα γνωρίζεις τα Πισία, τα Ποντιακά. Και βέβαια η αγαπημένη μου περιοχή στον Πόντο. Πάρε ένα Πισίο. Δύο να πάρεις. Θα πάρετε και για το δρόμο. Κάτι. Εδώ πολύ κάτι περίεργο, ιδιαίτερο και περίεργο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί. Πες τα εσύ όμως λίγο με το άνθος. Λοιπόν, είναι άνθος κολοκυθιού και να πούμε ότι αυτά για να γίνουν θύμιο πρέπει να μαζευτούν πάρα πολύ πρωί όταν είναι ανοιγμένα με τη δροσοσταλιά. Και πρέπει όμως να είναι μερακλού η νοικοκυρά, γιατί φαντάσου ποια σήμερα θα σηκωθεί πρωί να πάει να μαζέψει το άνθος για να κάνει στον άντρα της. Τον άντρα της κολοκυθάκια. Η κυρία βέβαια σήκωσε το χέρι της. Που σημαίνει θα, δικά ναι, και πρέπει να είναι και ερωτευμένη για να το. Βέβαια, αλλιώς δεν γίνεται έτσι. Θα μας πει μετά λίγα λόγια όμως. Θα μας πει Θήμιο και να πω και κάτι άλλο. Για να μπορέσεις να μαγειρέψεις τους ανθούς αυτούς από το κολοκύθι, πρέπει να είσαι πολύ άξιος. Διότι αν περάσει λίγη ώρα, κλείνουν αυτά και δεν ανοίγουν ξανά για να τα γεμίσεις. Οπότε χάθηκε η ευκαιρία. Χάθηκε η ευκαιρία. Οπότε η κυρία θα μας μιλήσει εδώ. Είναι η κυρία του Δημάρχου, του πρώην. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέγομαι Γεωργιά Δουκέτη. Μαγείρεψα τους κολοκυθοανθούς. Όπως είπε και η κυρία Στέλλα, τους έμασα πρωί γιατί ήταν ανθισμένοι. Τους μαγείρεψα με ριζάκι και κιμά, διάφορα μπαχαρικά, δυόσμο, μαϊντανό πάλι όλα από το κήπο, ντοματούλα φρέσκια. Τα μαγείρεψα και είναι έτοιμα να τα προσφέρουμε εδώ στον κόσμο. Έκανα επίσης και το σπετσοφάι που είναι πάλι από προϊόντα δικά μας, από χοιρινό λουκάνικο πάλι δικής μας παραγωγής και ντομάτες και πιπεριές πάλι από το κήπο το δικό μας. Τώρα, βιολογικά, δηλαδή. Βιολογικά προϊόντα όλα, παραδοσιακής καλλιέργειας, ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην κυρία. Θέλω να μου πεις και σαν πιο έμπειρη νοικοκυρά, ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Σαφώς αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, περνάει. Κύριε Τάσο, μας βλέπει εκεί, αλλά δεν ξέρει τι λέμε όμως. Θα τα δει. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την όμορφη σπεσιαλιτέ σα. Δεσποινή μου, καλώς σας βρήκαμε. Το όνομά σου. Είμαστε στα Χρυσοχόραφα, μια Αθηνά Γεωργιάδου. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Πολιτιστικού Συλλόγου για να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το φεστιβάλ γαστρονομίας που οργανώθηκε. Εγώ, έχοντας μεγαλώσει με μια πολύ καλή μαγείρισα, τη μαμά μου εννοώ, και εγώ έχω αρχίσει να μαγειρεύω εδώ και χρόνια και έκανα μια κολοκυθόπιτα την οποία
Μας αρέσει πάρα πολύ σε όλη την οικογένεια και έτσι επέλεξα να την μαγειρέψω και να την προσφέρουμε σήμερα εδώ στους... Έχεις σπουδάσει καθόλου τη μαγειρική ή ό,τι πήρες από τη μητέρα σου? Δεν την έχω σπουδάσει, βέβαια τώρα πλέον μπορούμε και ενημερωνόμαστε από το ίντερνετ για διάφορες συνταγές κτλ. Αλλά η μητέρα μου όσα πράγματα γνωρίζει προσπαθεί να μας τα μαθαίνει. Και νομίζω ότι κάνουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα το δοκιμάσετε βέβαια και εσείς για να μου πείτε. Και βέβαια θα το δοκιμάσουμε. Κυρία Στέλλα, παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σου πω, να μην μας διαφύγει, εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραίο τυρί βουβαλίσιο. Είναι εκεί, αν έχει την καλοσύνη ο Γιώργος, ας το δείξει αυτό το τυρί, το οποίο είναι τόσο θρεπτικό, τόσο υγιεινό και χωρίς πάρα πολύ, πολλές θερμίδες. Μπορούμε να το προμηθευτούμε από την εκτροφή βουβαλιών Φάρμα, η Γιαρτιμίδη στην Κερκίνη Σερών. Μόνο εκεί μπορούμε να το βρούμε, δεν υπάρχει στην αγορά. Ναι, μίλησα με το παλικάρι και μου είπε ότι είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που φτιάχνει αυτό το τυρί. Και είναι πάρα πολύ υγιεινό. Δηλαδή, εάν θα μπούμε σε ένα site που μιλάει για το βουβαλίσιο τυρί, θα διαπιστώσουμε.